Κλείνουμε 18 Τρίτου για όλη μέρα, όλη την ημέρα. Την επόμενη Πέμπτη, 14 Τρίτου του 19 και ώρα 5 με 7 στην αίθουσα της ΟΕΒΕΣ, Ναράδου 21, στον πρώτο όροφο, προσκαλούνται όλοι οι συνάδελφοι και οι βουλευτές του νομού να κατατεθεί ενώπιόν τους το πρόβλημα και να εξασφαλίσουμε εγγυήσεις για την επίλυσή του. Κλείνουμε για να μην μας κλείσουν, αναφέρουν οι επιχειρηματίες στον κλάδο εστίασης και αναψυχής για την κινητοποίηση στην οποία θα προχωρήσουν στις 18 Μαρτίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα τελευταία 9 χρόνια της κρίσης, όλη η ελληνική οικονομία καταβαραθρώθηκε. Η εστίαση, σαν ένα απόσπαστο κομμάτι της, δέχτηκε πολλά πλήγματα, με αποτέλεσμα κάποιοι συμπολίτες μας προερχόμενοι από άλλα επαγγέλματα, που είδαν τις δουλειές τους να χάνονται, προσχώρησαν στον κλάδο. Έτσι δημιουργήθηκε ακραίος ανταγωνισμός σε όλα τα επίπεδα, με υπερπληθώρα προσφοράς και ραγδαία μειούμενη ζήτηση των υπηρεσιών μας. Όλοι μαζί τώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Τα περισσότερα καταστήματα είναι χρεωμένα, διότι η όποια αύξηση και να έγινε στα αγαθά ή στους φόρους ή τις υπηρεσίες και τις εισφορές δεν μετακλείθηκε στους τιμοκαταλόγους μας, αφενός λόγω του ανταγωνισμού και αφετέρου λόγω της ισχυρούς οικονομικής θέσης των συμπολιτών μας. Τα κέρδη της εστίασης, που πριν από 10 χρόνια άγγιζαν το 14%, όταν το ΦΠΑ ήταν 8%, δεν υπάρχουν πλέον. Το ΦΠΑ πήγε στις συν 16 μονάδες, άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για κερδοφορία η οποία είναι αρνητική, στο μείον 2. Διεκδικούν μεταξύ άλλων μονοψήφιο ΦΠΑ και χαρακτηρισμό ως ιδιώνυμο αδίκημα τη μη καταβολή του. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Μείωση στις υπερβολικές χρεώσεις στα τιμολόγια του νερού. Ξεκαθάρισμα του τοπίου με τις εταιρείες πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν αντέχουμε να δίνουμε δουλειά σε τόσο κόσμο και να έχουμε μη μισθολογικό κόστος, το οποίο μαζί με τις προσαυξήσεις ξεκινάει από 25% το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή ασφαλιστικές φορές. Το οποίο όμως μαζί με τις προσαυξήσεις, οι οποίες είναι 75% της εθνικής αργίας και τα Σαββατοκύριακα, καθώς και τα νυχτερινά μετά τις 10 το βράδυ, αγγίζει πολλές φορές το 47%. Θέλουμε οι εργαζόμενοι μας να αμείβονται καλά, γιατί είναι η ψυχή, τα χέρια, το χαμόγελο και η ζωή στα μαγαζιά μας, αλλά δεν μπορούμε πλέον να πληρώσουμε την ύφη εμείς, επειδή κάποιοι χρεοκόπησαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει σχετική μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία αναφέρει πως για κάθε 1.000 ευρώ τζίρου μιας επιχείρησης εστίασης και αναψυχής, με τις υποχρεώσεις που το κράτος μας καλεί να πληρώσουμε, αυτή πρέπει να συμπληρώνει 200 ευρώ από άλλα κεφάλαια, αν έχει, προκειμένου να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της, και αν δεν έχει άλλα κεφάλαια, πρέπει να κλείσει, καταλαβαίνετε. Μας ζητούν λοιπόν να γίνουμε κλέφτες για να επιβιώσουμε. Ζούμε σε ένα περιβάλλον αυστηρών ελέγχων και μηδενικής ανοχής, δεδομένου του ότι, παραδείγματος χάρη, αν δεν προλάβουμε να χτυπήσουμε μια πορτοκαλάδα στην διαμιακή μηχανή, ή αν κάποιος εργαζόμενος δεν έχει δηλωθεί μισή ώρα μετά ή πριν από τη βαρδιά του, οι ποινές που επιβάλλονται είναι πάρα πολύ αυστηρές, ποινές οι οποίες μπορούν να κλείσουν καταστήματα.